βασική προϋπόθεση είναι, είδατε πώς αυτή η πορεία, αυτό το ταξίδι ήτανε για εμένα. Ξεκινάς μαθαίνοντας τον εαυτό σου. Η αυτεπίγνωση, η αυτογνωσία είναι ο ακρογωνιαίος λίθος για ό,τι κάνετε. Το βλέπω πολύ συχνά σε σεμινάρια εφαρμοσμένης ψυχολογίας. Έρχεται πολλοί κόσμος για να μάθουν πώς να αποκωδικοποιούν τον άλλον. Α, τώρα ξέρω πότε μου λέει ψέματα. Α, τώρα ξέρω αυτές οι μικροκινήσεις, τη γλώσσα του σώματος. Τώρα ξέρω ποιος τον έδερνε όταν ήταν μικρός και όλα αυτά. Αυτό είναι το θέμα. Το θέμα είναι να μάθεις τον εαυτό σου. Διότι, παρά το γεγονός ότι όλος ο κόσμος, με μία απειροελάχιστη εξαίρεση, αποτελείται από τους άλλους, σε όλους αυτούς τους άλλους δεν μπορείτε να κάνετε απολύτως τίποτε για να τους αλλάξετε. Ενώ στον εαυτό σας μπορείτε να κάνετε τα πάντα για να τον αλλάξετε. Οπότε όποιος μου λέει ότι ασχολείται με το να αλλάξει τους άλλους και δεν αλλάζει τον εαυτό του, δεν ασχολείται με τον εαυτό του, ουσιαστικά πετάει μία μεγαλοπρεπέστατη εκλογικευμένη υπεκφυγή. Πάει και κυνηγάει κάτι το οποίο δεν γίνεται και δεν ασχολείται με αυτό το οποίο όχι μόνο γίνεται, αλλά έχει και όλη την αξία. Και μετά τι χρειάζεται? Αυτοέλεγχος. Αυτοέλεγχος χρειάζεται διαρκώς. Να μην βγάζετε τον αυτοματισμό, να μην πηγαίνετε εκεί όπου πηγαίνατε από συνήθεια. Αυτοέλεγχος. Εσείς έχετε τη δύναμη. Ο αυτοέλεγχος είναι η μεγαλύτερη δύναμη που έχετε, που κατέχετε. Εστίαση. Η εστίαση σας δίνει τη δυνατότητα να μην διολυσταίνετε. Γιατί όταν μένεις εστιασμένος, αποφεύγεις αυτό το συνηθέστατο που ξεκινάνε οι άνθρωποι, ακούνε κάτι καλό, τους εκφράζει, τους αρέσει, λένε, αυτό ήταν, τελείωσε. Από σήμερα, από αύριο, από Δευτέρα. Καλό και το από Δευτέρα. Καλά, υπάρχει και το απόλυτο, το κάποια μέρα. Κάποια μέρα. Θα ξεκινήσω να τα κάνω αυτά και τα κάνεις μία μέρα, δύο μέρες, τρεις, πέντε μέρες. Και μετά αρχίζεις και διολυσταίνεις. Διολυσταίνεις σε έναν συμβιβασμό. Εντάξει, αρκετά κάναμε. Εγώ θα σας πω το εξής. Έχει κανείς από εσάς εδώ γραφτεί σε γυμναστήριο και δεν πήγε πάνω από 3-4 φορές? Να δω χέρια. Μόνο 2, 3, 4, 5. Λοιπόν. Λειτουργήσε το γυμναστήριο σε εσάς? Α, όχι. Αυτό σημαίνει ότι το γυμναστήριο δεν λειτουργεί ή ο τρόπος με τον οποίο το προσεγγίσατε εσείς δεν λειτουργεί? Το γυμναστήριο. Εννοείται ότι φταίει το γυμναστήριο. Είναι δεδομένο. Προσέξτε τι γίνεται. Υπήρχαν άλλοι που ήρθαν μαζί σας και συνέχισαν να πηγαίνουν και είδαν το γυμναστήριο να λειτουργεί? Αυτοί φταίνε τι? Αυτοί είχαν μέσο? Είναι πολύ απλό. Το ότι υπάρχει δυνατότητα δεν σημαίνει ότι θα το κάνετε κιόλας. Αν δεν το κάνετε όμως, μην περιμένετε να κατηγορήσετε τη δυνατότητα και να πείτε αυτά δεν γίνονται. Όχι, γίνονται. Απλά επιλέγουμε εμείς να μην τα κάνουμε. Ωραία. Να είμαστε ανοιχτοί μεταξύ μας. Ενσυναίσθηση, κατανοούμε τον άλλον. Ο άλλος μπορεί να μας λέει κάτι το οποίο μας ενοχλεί, μας πειράζει, μας πονάει. Μπορεί να μας λέει κάτι το οποίο μας είναι αδιάφορο. Σημασία έχει να καταλάβουμε τον άλλον. Γιατί αν καταλάβουμε τον άλλον, ουσιαστικά έχουμε κεφαλαιοποιήσει την αυτεπίγνωση, την αυτογνωσία. Τότε αρχίζει και αποκτά διαφορετικό επίπεδο αξία η αυτογνωσία μας. Μαθαίνουμε να μιλάμε, να επικοινωνούμε πιστικά. Αλλά προσέξτε, και πάλι αρχίζοντας από μέσα προς τα έξω. Όχι να πείσουμε τον εαυτό μας πώς θα αποφύγει αυτό που θέλουμε να αποφύγουμε, αλλά να πείσουμε τον εαυτό μας πώς μπορεί να κάνει αυτό το οποίο δεν έχει ξαναδοκιμάσει, αυτό το οποίο ενδεχομένως φοβάται, αυτό το για το οποίο νιώθει ανασφαλής, αυτό για το οποίο νιώθει να απειλείται η εικόνα του ή η αυτοεκτίμησή του. Αν καταφέρουμε να πείσουμε τον εαυτό μας να κάνει τη διαφορά, μπορούμε να πείσουμε και όλο τον κόσμο να κάνει τη διαφορά και να κάνουμε εμείς τη διαφορά στον κόσμο. Εφαρμογή. Ίσως αυτό το βήμα πρέπει όποτε το δείχνω να μην φαίνεται, γιατί μέχρι και το 4 όλα είναι καλά. Με το που μπαίνει η εφαρμογή στη μέση, κάπου εκεί αρχίζει και κάνει νερά το πράγμα. Προσέξτε, το είπατε κι εσείς για το γυμναστήριο. Αν δεν έχεις εφαρμογή, όσες γνώσεις και να έχεις, πρακτικά έχουν αξία μηδέν. Η γνώση μπορεί να είναι δύναμη,
αλλά είναι δύναμη όπως έχει ενέργεια, για παράδειγμα, μία μπαταρία. Το να κάθεται μία μπαταρία έτσι, χωρίς να τη χρησιμοποιείς, το μόνο που θα κάνει μετά από λίγο καιρό είναι ότι θα εξαντληθεί, θα τρέχουν αυτά τα υγρά κτλ. Είχε τη δύναμη. Δεν χρησιμοποιήθηκε. Πάει η μπαταρία. Θέλετε δύναμη, τη γνώση σας, βάλτε την σε εφαρμογή. Και το τελευταίο, που είναι και το επιστέγασμα, εκεί είναι που φτάνουμε στα καραβάκια που έχουν αυτοπραγμάτωση, που έχουν αυτοεκπλήρωση, που έχουν ζωή με νόημα, όταν αρχίζετε πλέον και προσφέρετε. Όταν έχετε γεμίσει τον εαυτό σας με αυτό που θέλετε να είστε και πλέον αυτό που είστε, από εκεί και πέρα, γίνεται κάτι θετικό και για τον κόσμο γύρω σας. Θέλετε να περάσετε μπροστά, να κάνετε τη διαφορά? Μιλήστε μαζί μας σήμερα και πάρτε τη ζωή στα χέρια σας.